Μετά τη μεγάλη επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός» που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, μία νέα πρόκληση αποτελεί αυτή τη φορά για τη Μαρία Τζομπανάκη, η θεατρική παράσταση «Ματωμένος γάμος». Η ίδια, μιλώντας στην Κρήτη TV, εξήγησε πως η πλοκή του έργου συνδέεται άμεσα με το ταπεραμέντο και την κουλτούρα των κριτικών. Για εμάς τους κριτικούς που ξέρουμε τι σημαίνει εκδίκηση, βεντέτα, χάνω άδικα κάποιον, είναι πολύ πιο κοντά η ιστορία, γιατί είναι η ιστορία μιας βεντέτας. Δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί πρέπει να αναπαράξει συναισθήματα τα οποία είναι βαθύτατα, πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα δεν έκρυψε τη χαρά της για την τηλεοπτική συνεργασία με τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, ο οποίος πρόσφατα της χάρισε και την ιδιότητα της γιαγιάς. Σέβεται πάρα πολύ τους συναδέλφους του, είναι πάρα πολύ... εκτός του ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός, είναι και πολύ καλός συνάδελφος. Και αυτό είναι σπάνιο, δεν είναι συνηθισμένο. Μου έδωσε και αυτή την τεράστια ευτυχία με τη Γεωργία του και τη Γεωργία μου, με τη γυναίκα του. Μου χάρισαν τον τίτλο και την ιδιότητα της γιαγιάς. Και είναι κάτι που όσες δεν το έχουν ζήσει, μητέρες, και θα το ζήσουν και το εύχομαι να το ζήσουν, θα καταλάβουν ότι είναι κάτι δεν περιγράφεται. Τέλος, η Μαρία Τζομπανάκη, κάνοντας αναφορά στην εμφάνισή της στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV κατά την περίοδο της πανδημίας και ενώ η ίδια βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την απογοήτευσή της σχετικά με τις απαντήσεις που έλαβε από κριτικούς της Αστόρια. Θεώρησε ότι είναι ψέμα, ότι αυτό που λέω είναι υπερβολή, ότι ο Τραμπ μια χαρά φέρεται και μια χαρά τα κάνει. Ο άνθρωπος που τους έλεγε να πίνουν χλωρίνη, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση οι παροπίδες που είχαν κάποιοι άνθρωποι συμπατριώτες εκεί. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν θέλω να το πιστέψω. Εγώ ξέρω αρκετούς που έχασαν τη ζωή τους πάντως. Πάντως, η περιοδία της παράστασης «Ματωμένος γάμος» μετά το Ηράκλειο έχει επόμενο σταθμό και τα Χανιά.